Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 18 από το βιβλίο Γένεσης. Σελίδα 18, βιβλίο Γένεσης, κεφάλαιο ΚΒ, 22 κεφάλαιο. Από τη σελίδα λοιπόν 18 από το βιβλίο της Γένεσης και από το κεφάλαιο 22 και το πρώτο εδάφιο. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: Αβραάμ, ο δε είπεν ιδού εγώ. Και είπε: Λάβε τώρα το γιο σου, το μονογενή, τον οποίον ηγάπησα, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπον Μοριά. Και πρόσφερε αυτόν εκεί σε ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλωσε η πή. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ, ενωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβεν με θεαυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ των ιών αυτού και σκίσας ξύλα δια τον, την ολοκαύτωσιν, εσηκώθη και υπήγε εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Τη δεν τρίτην ημέραν υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν, και είπεν ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού: Σεις καθίσατε αυτού μετά της όνου, εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει έως εκεί, και αφού προσκυνήσομεν θέλομεν επιστρέψει προς εσάς. Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσεν επί τον Ισαάκ τον ιών αυτού, και έλαβεν εις την χείρα αυτού το πυρ και την μάχεραν και επήγον και οι δύο ομού. Τότε ελάλησεν ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε: Πάτερ μου. Ο δε είπε: Ιδού εγώ τέκνο μου. Και είπε ο Ισαάκ: Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν? Και είπε ο Αβραάμ: Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει εις τον εαυτό του το πρόβατον δια την ολοκαύτωση, και πορεύοντο και οι δύο μου. Αφού δε έφτασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα και δέσα στον Ισαάκ τον ιόν αυτού, έβαλε αυτόν επί το θυσιαστήριον πάνω των ξύλων. Και εκτείνας ο Αβραάμ την χείρα αυτού, έλαβε τη μάχεραν δια να σφάξει τον ιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπε: Αβραάμ, Αβραάμ. Ο δε είπε: Ιδού εγώ. Και είπε: Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις σε αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεό, επειδή δεν ελυπήθης τον Υιό σου το μονογενή διεμέ. Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε, και ιδού κρυός οπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνόκλαδων. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του Υιού αυτού. Και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και την σήμερον, εν το όρι ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και φώνησεν δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπεν: Όμως είσαι με αυτόν, λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο και δεν ελυπήθη στον ιόν σου, το μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχύλωση της θαλάσσης. Και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού. Και εν το σπέρμα τί σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις την φωνή μου. Και επέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού και σηκωθέντες υπήγον ομού εις Βίρ Σαβέ και κατόξιον ο Αβραάμ εν Βίρ Σαβέ. Αμήν. Ο Αβραάμ είναι περίπου 110 ετών. 100 ετών γέννησε τον Ισαάκ. Για την ηλικία του Ισαάκ δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι, αλλά ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει και μας τον λέγει πεδάριον. Είναι τόσο μεγάλος ώστε μπορεί να σηκώσει στην πλάτη του τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, αλλά και τόσο μικρός ώστε να μπορεί ο Αβραάμ να τον δέσει για να τον θέσει επάνω στα ξύλα της ολοκαυτώσεως. Είναι μια κρίσιμη μέρα, ένα κρίσιμο τριήμερο, μια κρίσιμη στιγμή για τον Αβραάμ. Με τον Αβραάμ όλα ξεκίνησαν από την πρόσκληση του Θεού, όταν τον επισκέφθηκε ο Θεός και του είπε: Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εγώ θα σε οδηγήσω στη γη την οποία θα σου δείξω, θα σε κάνω έθνος μέγα, θα σε ευλογήσω, θα μεγαλύνω το όνομά σου και εσύ θα βρίσκεσαι πάντοτε σε ευλογία. Και σου υπόσχομαι
να ευλογώ τους ευλογούντοσε και να καταρώ με τους καταρωμένουσε. Και μέσα από σένα θα ευλογηθούνε όλε εφηλέ της γης. Μια πρόσκληση με μεγάλες υποσχέσεις. Μια πρόσκληση θα λέγαμε μοναδική. Μια πρόσκληση του Θεού προς έναν άνθρωπο τον οποίον ο πατέρας του ονόμασε Αβραάμ και ο Θεός τον μετονόμασε Αβραάμ που σημαίνει πατήρ πολλών εθνών. Πατέρα πλήθους εθνών. Από τη στιγμή που τον προσκάλεσε ο Θεός και πολύ σημαντικό ότι τον προσκάλεσε ο Θεός. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη πιο σημαντικό είναι ότι απεδέχθη την πρόσκληση ο Αβραάμ. Γιατί ο Θεός δεν εργάζεται στη ζωή του ανθρώπου μόνο, συνεργάζεται με τον άνθρωπο στη ζωή του ανθρώπου. Λέει μάλιστα, δεν εκλέξατε εσείς εμένα, δηλαδή δεν εξέλεξε ο Αβραάμ τον Θεό, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Αλλά ο Θεός μας εκλέγει και περιμένει την ανταπόκρισή μας στην εκλογή Του. Και η ανταπόκρισή μας στην εκλογή Του δεν είναι μία θεωρητική συνένεση, αλλά είναι ένα έργο ολόκληρης ζωής. Δηλαδή το ότι ανταποκρίθηκε καταρχάς ο Αβραάμ στην πρόσκληση του Θεού δεν σημαίνει ότι τέλειωσαν όλα. Το ότι σήμερα, και εδώ θέλω να προσέξουμε αδερφοί αγαπητοί το μήνυμα που ο Θεός θέλει να μας δώσει, πάρα πολύ να το προσέξουμε, το ότι σήμερα ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Θεού ο οποίος μας είπε ελάτε στην εκκλησία μου και εμείς είπαμε με όλη μας την καρδιά ερχόμαστε, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε δεν ερχόμαστε. Δεν αφαιρεί ο Θεός ποτέ την ελευθερία που έχει χαρίσει στον άνθρωπο, το τέλειο αυτό δώρο από τον άνθρωπο, ποτέ δεν αφαιρεί την ελευθερία. Σε πάντα ελεύθερος. Όμως το γεγονός ότι σήμερα ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Θεού δεν σημαίνει ότι τέλειωσε το έργο του Θεού στη ζωή μας ή συνεχίζεται το έργο του Θεού στη ζωή μας εάν εμείς δεν συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις προσκλήσεις του Θεού που έπονται. Δηλαδή ο Θεός δεν τέλειωσε μέχρι σήμερα, θα συνεχίζει να μας προσκαλεί σε άλλα πράγματα, σε νέα πράγματα, σε ιδιαίτερα πράγματα, σε ιδιαίτερη προσωπική συζήτηση, πρόσκληση και απαίτηση από το Θεό. Θα απαιτήσει ο Θεός από μας πράγματα. Και όσο προχωράει το περπάτημά μας μαζί με το Χριστό, τόσο οι προσκλήσεις του Θεού στη ζωή μας θα μεταβάλλονται σιγά σιγά σε απαιτήσεις. Γιατί? Γιατί θα αρχίσει να μας εμπιστεύεται. Και θα χτίζουμε εμείς την εμπιστοσύνη του Θεού στη ζωή μας και θα χτίζει ο Θεός την εμπιστοσύνη τη δική μας στην παρουσία Του. Δηλαδή όσο προχωράμε θα πλησιάζουμε πιο πολύ στο Θεό και ο Θεός θα πλησιάζει πιο πολύ σε μας. Θα γινόμαστε πιο πολύ ένα με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω και πιο πολύ θα γίνεται ένα με εμάς ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλο και περισσότερο ο Θεός θα μας αποκαλύπτει τον εαυτό Του, ο Θεός θα μας αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν, ο Θεός θα μας αποκαλύπτει το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας και το σημαντικότερο, ο Θεός θα μας αποκαλύπτει τον εαυτό μας μέσα στην παρουσία Του. Να καταλάβουμε ποιοι είμαστε,
να αποδείξουμε ποιοι είμαστε στη σχέση μας με το Θεό και να καταλάβουν και όλες οι δυνάμεις, οι ουράνιες, οι αγγελικές, τα πνεύματα της πονηρίας. Ποιοι είμαστε? Και στην πραγματικότητα, τι μας έχει κάνει ο Θεός? Γιατί αυτό είναι ένα χτίσιμο, μια οικοδομή. Ο Απόστολος Παύλος το τονίζει και λέει: «Εγώ έθεσα θεμέλιον λίθων που δεν είναι άλλος από το Χριστό. Αλλά καθένας από εσάς οικοδομεί, και ας προσέχει πως οικοδομεί». Γιατί πρέπει να οικοδομεί με χρυσάφι, με ασήμι και με λίθους πολυτίμους, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι το έργο θα δοκιμαστεί. Και θα δοκιμαστεί με φωτιά. Και αν το έργο δεν είναι χτισμένο με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους, αλλά είναι χτισμένο με ξύλα, με χόρτα και με καλάμια, όταν θα δοκιμαστεί, που εξάπαντος θα δοκιμαστεί, με φωτιά θα κατακαεί. Αν όμως είναι όπως πρέπει αυτή η οικοδομή που κάνει ο Χριστός σε εμάς και εμείς στην παρουσία του Θεού στη ζωή μας, είναι φτιαγμένη, οικοδομημένη από χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους, θα έρθει φωτιά και δεν θα μας βλάψει καθόλου. Αλλά αντιθέτως, θα μας καθαρίσει ακόμη περισσότερο. Και το χρυσάφι με το οποίο οικοδομούμε θα γίνει χρυσάφι δεδοκιμασμένο δια του πυρός. Και το ασήμι το ίδιο. Και η λίθη πολύτιμη το ίδιο. Και η λάμψη θα είναι πιο μεγάλη. Και η δόξα του Θεού στη ζωή μας πιο εμφανής. Και αυτό συνέβη και στον Αβραάμ, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους του Θεού. Ο Αβραάμ έζησε από τα 75 του που τον προσκάλεσε ο Θεός μέχρι τα 110 του χρόνια περίπου. Εγώ λέω ότι ήταν γύρω στα 10 χρονών ο Ισαάκ, 9, 8, 12, 11, 13, γύρω στα 10 ας λέμε παραδείγματος χάρη. Μέχρι τα 110 του χρόνια έζησε πολλά και είδε τις ευλογίες του Θεού. Πάντοτε αποδεχόταν την πρόσκληση του Θεού. Πάντοτε ανταποκρινότανε στην πρόσκληση του Θεού. Έκανε λάθη στη ζωή του. Και μεγάλα λάθη. Αλλά όταν ο Θεός τον προσκαλούσε προς διόρθωση, άμεσα ανταποκρινότανε, διόρθωνε ο Αβραάμ και διόρθωνε ακόμη περισσότερο ο Θεός. Και έτσι όλες οι υποσχέσεις του Θεού προς τον Αβραάμ έλαβαν χώρα, πραγματοποιήθηκαν. Εκατονταετής, και ενώ η Σάρα ήταν 90 χρονών στήρα χωρίς γυναικεία, ο Θεός του έδωσε αυτό το οποίο του υποσχέθηκε. Ιών εν το ονόματι του οποίου, εν το σπέρματι του οποίου, του Αβραάμ, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Όμως λείπει κάτι ακόμη για να γίνει τέλειο το έργο του Θεού, να γίνει τέλειο το έργο του Θεού στη ζωή του Αβραάμ. Και για να το καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, ο Κύριος έχει να κάνει έργο ακόμη μέχρι να κάνει την εκκλησία του τελεία, αγία, αμόμητο, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητή των τιούτων. Έχει έργο να κάνει ακόμη μέχρι να την καταστήσει ένδοξη. Και τότε θα την παραλάβει. Άρα λοιπόν έχει να κάνει έργο με τον Αβραάμ ακόμη. Και τότε θα τον και τότε θα του υποσχεθεί, και μάλιστα με θόρκου, τα τέλεια πράγματα που έχει προετοιμάσει για αυτόν. Ναι. Όμως ήρθε η κρίσιμη στιγμή. Ήρθε η στιγμή να δοκιμαστεί διαπυρός. Και όπως είπαμε, η ανταπόκριση στην πρόσκληση, αλλά και η ανταπόκριση στη δοκιμασία του Θεού, έχει στάδια. Πρώτον, Αβραάμ, Αβραάμ, ιδού εγώ. Λάβε τώρα, τώρα όμως, όχι όποτε θέλεις εσύ, όποτε σου πω εγώ. Λάβε τώρα
τον Υιόν σου το μονογενή σου, τον οποίον αγάπησες και αγαπάς, τον Ισαάκ τον οποίον εγώ σου χάρισα και στον οποίον εγώ σου υποσχέθηκα τα πάντα, και πήγαινε τώρα στο όρος Μοριά και πρόσφερε αυτόν τώρα εκεί ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίο θέλω σε υπή. Πρόσκλησης. Τώρα χρειάζεται ανταπόκρισης. Και η πρώτη ανταπόκριση, αδερφοί αγαπητοί, είναι απόλυτη υπακοή στο Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Δεν υπάρχει ανταπόκρισης πίστεως, ανταπόκρισης εμπιστοσύνης και δόξης προς τον Θεό, εάν δεν αρχίσει ο άνθρωπος με την απόλυτη υπακοή. Και μάλιστα, για να αρχίσει αυτή η απόλυτη υπακοή, πρέπει να συλλογιστεί ο Αβραάμ ότι ο Θεός που του χάρισε τον Ισαάκ είναι δυνατός να τον αναστήσει. Γιατί αν δεν κάνει αυτό το συλλογισμό, δηλαδή εάν δεν πάρει απόφαση να δεχθεί μέσα στην καρδιά του το θάνατο του Ισαάκ, δεν μπορεί να υπακούσει. Και δεν μπορεί να δεχθεί τον θάνατο του Ισαάκ, δεν μπορεί να πάρει απόφαση θανάτου, εάν δεν εμπιστευθεί αυτόν που εγείρει νεκρούς, αυτόν που ανασταίνει νεκρούς. Έφτασε η στιγμή για τον Αβραάμ να αποδείξει ότι πήρε, ότι έχει πάρει την απόφαση του θανάτου και δεν λογαριάζει στη ζωή του το θάνατο. Γιατί? Γιατί υπάρχει κάποιος που είναι πάνω από το θάνατο. Και αυτός είναι ο Θεός που ανασταίνει νεκρούς. Και έχει πάρει αυτή την απόφαση. Και επειδή έχει πάρει αυτή την απόφαση, γι' αυτό δεν διστάζει. Συλλογιστείς ότι είναι δυνατός αυτός που του υπεσχέθη ο υποσχεθής να αναστήσει τον Ισαάκ εκ νεκρών, και αν αυτός τον θανατώσει υποτασσόμενος και υπακούοντας στο Λόγο του Θεού, ξεκίνησε. Εκείνη τη στιγμή, όπως του είπε ο Θεός, τώρα δεν χρειάστηκε να προσευχηθεί. Δεν χρειάστηκε να ζητήσει δύναμη από το Θεό. Δεν χρειάστηκε να ετοιμαστεί. Δεν χρειάστηκε να θρηνήσει. Δεν χρειάστηκε να κλέψει, να κλάψει. Γιατί? Γιατί έχει πάρει στην καρδιά του την απόφαση του θανάτου. Και την απόφαση του θανάτου ο Θεός θέλει να τη βάλει στην καρδιά μας, είτε με τη χριστότητά του, είτε με την αυστηρότητά του. Είτε με τη διδασκαλία και τη διδαχή των Αποστόλων, είτε με τις επεμβάσεις, τις επώδυνες του Θεού στη ζωή μας. Ακόμη και αυτός ο Απόστολος Παύλος δεν είχε πάρει την απόφαση του θανάτου, δεν το είχε συνειδητοποιήσει, δεν το είχε καταλάβει, και χρειάστηκε ο Θεός να τον περάσει από μία θλίψη που όμοια δεν είχε ζήσει ο άνθρωπος αυτός, ώστε να αναγκαστεί να ομολογήσει ότι απελπίστηκα και να ζω. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, σας είπα ότι πιστεύω, το πιστεύω όμως, ότι είναι μια κρίσιμη ημέρα για τον κάθε έναν από μας. Θέλει ο Χριστός να μας διδάξει την απόφαση του θανάτου. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και να ανταποκρινόμεθα πάντοτε στις προσκλήσεις του Θεού, οι οποίες όπως είπαμε θα γίνουν κάποια στιγμή απαιτήσεις. Γιατί αν δεν πάρουμε αυτή την πορεία, θέτοντας στην καρδιά μας την απόφαση του θανάτου, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ο Αβραάμ την έχει. Γι' αυτό πήρε το γιο του, σαμάρωσε την όνο εκείνη την ημέρα και έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Κύριος. Ξεκίνησε να ανεβαίνει στο όρος Μοριά, πήρε και δύο δούλους του, και όταν έφτασε στην περιοχή, εγκατέλειψε τους δούλους εκεί, τους εγκατέλειψε και λέει μείνετε εσείς εδώ και εγώ μόνο θα ανέβω με τα ξύλα, με τη φωτιά και με τον Ισαάκ. Φόρτωσε τα ξύλα στον Ισαάκ και ανέβησαν. Και τώρα αρχίζει, αδερφοί αγαπητοί, το δεύτερο χαρακτηριστικό που θα μας οδηγήσει στο να ανταποκρινόμαστε αληθώς στις προσκλήσεις και τις απαιτήσεις του Θεού. Μπαίνει μέσα τώρα το συναίσθημα. Μόνος του, αυτός με το γιο του τον οποίον αγαπάει.
και για τον οποίον έχει πάρει εντολή να τον θανατώσει, να τον σφάξει, να τον θυσιάσει. Και ο γιος του λέει, Κύριε Πατέρα, τα πήραμε όλα. Το ζώο, το πρόβατο που είναι. Αλλά είναι άντρας πίστεως. Και με πίστη λέει, γιατί το πιστεύει, δεν τον κοροϊδεύει. Ο Κύριος θα προβλέψει γι' αυτό, Κύριε. Παιδί μου, ο Κύριος θα προβλέψει. Και φτάνουνε. Και φτιάχνει το θυσιαστήριο. Βάζει τα ξύλα. Και δένει την καρδιά του πρώτα και ύστερα δένει τον Ισαάκ, ο οποίος λόγω ηλικίας θα αντιστεκότανε. Παιδί είναι. Δεν είναι το έργο του Ισαάκ η πρόσκληση του Θεού για τον Ισαάκ, είναι η πρόσκληση του Θεού για τον Αβραάμ. Και αφού τον δένει, τον βάζει επάνω. Και αφού τον βάζει επάνω, σηκώνει το μαχαίρι. Ο Θεός παρακολουθεί την κάθε του κίνηση. Ξέρει την καρδιά του. Ξέρει τα πάντα. Ξέρει τις σκέψεις του. Ξέρει τις μάχες που δίνει με την καρδιά του. Ξέρει τις μάχες που δίνει με τον εαυτό του. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει δίνουμε μάχες με την καρδιά μας, με τον εαυτό μας. Πιο δύσκολες μάχες είναι αυτές. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να είμαι δόκιμος για να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν δαμάσω το σώμα μου, πώς αυτός ο άνθρωπος δαμάζει το σώμα του και δένει το γιο του και τον βάζει πάνω στο θυσιαστήριο, τι δουλαγώγηση είναι αυτή που κάνει στο σώμα του? Αλλά όταν σηκώνει το μαχαίρι, έρχεται ο Θεός και του αποκαλύπτει αυτό το οποίο είχε στην καρδιά του, και πρέπει να μας χαρίσει ο Θεός να έχουμε και εμείς στην καρδιά μας. Μην επιβάλλεις τη χείρα σου επί το πεδάριον και μην πράξεις εις αυτό τίποτα, γιατί τώρα γνώρισα πρώτον ότι φοβάσαι το Θεό. Και γιατί το γνώρισα ότι φοβάσαι το Θεό? Γιατί δεν λυπήθηκε στο γιο σου, το μονογενή σου, για μένα. Ένας άλλος φόβος Θεού. Υπήρχε φόβος Θεού στον Αβραάμ, αλλά αυτό που μας αποκαλύπτει ο Θεός τώρα είναι ένα άλλον φόβο, ο οποίος φόβος αυτός του Θεού δουλαγωγεί και δαμάζει όλα τα συναισθήματα του ανθρώπου, ακόμη και το πατρικό συνέστημα, την αγάπη του πατέρα προς το παιδί. Επειδή δεν το λυπήθηκε στο παιδί σου και είσαι έτοιμος να το σφάξεις για μένα, λέει ο Θεός, τώρα αποδεικνύεται. Καλά Θεέ μου, εσύ δεν ξέρεις την καρδιά του Αβραάμ. Εγώ τι ξέρω, αλλά πρέπει να φανερωθεί η δικαιοσύνη μου, ότι δικαίως θα του δώσω αυτές τις μεγάλες υποσχέσεις και επαγγελίες, γιατί ανταποκρίθηκε όχι μόνο με απόλυτη υπακοή, έχοντας πάρει στερεά απόφαση θανάτου, δεν λογαριάζει το θάνατο γιατί εμπιστεύεται αυτόν που νίκησε το θάνατο και είναι πάνω από το θάνατο, αλλά δαμάζει και την καρδιά του και δεν λυπάται. Μα δεν λυπάται το γιο του, δεν λυπάται. Εκείνο που έχει είναι ότι φοβάται το Θεό. Και ο φόβος του Θεού που τον οδηγεί, όχι τρόμος, φόβος αγάπης, σεβασμού, υπακοής, που τον οδηγεί στο να μην βάζει κανένα πρόσωπο στη ζωή αυτή πάνω από το Θεό, το λόγο του, τις προσκλήσεις του και τις απαιτήσεις του. Δόξα στο Θεό. Να το ξαναπώ, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι το κρίσιμο σημείο. Ναι, έχω πάρει την απόφαση του θανάτου για τον εαυτό μου, αλλά πρέπει τώρα να δαμάσω την καρδιά μου, να μην λυπάμαι για τίποτα όταν έρχεται σε αντίθεση με αυτόν τον οποίον φοβάμαι, σέβομαι, αγαπώ, τον Πατέρα μου, τον Θεό, τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν λογαριάζω τίποτα. Δεν βάζω κανένα πρόσωπο, καμία περίσταση της ζωής πάνω
από τον Θεό, τον οποίον σέβομαι, φοβάμαι και αγαπώ, και ξέρω ότι αυτό το οποίο μου λέει, όχι απλώς το πιστεύω, ξέρω ότι αυτό το οποίο μου λέει θα αποβεί εις δόξαν του Θεού και δική μου, εις ευλογία δική μου και εις δόξα του Θεού. Εμπιστεύομαι το Θεό ότι μου ζητάει πράγματα που στην καρδιά μου φαίνονται παράλογα, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή είναι αυτός που ανασταίνει νεκρούς, θα κάνει τεράστια, μεγαλεία, ένδοξα πράγματα και θα συμμετέχω κι εγώ σε αυτά. Και θέλω να συμμετέχω στη δόξα του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Θέλουμε, θέλω εγώ, η οικογένειά μου, η εκκλησία μας, η Εκκλησία σε όλο τον κόσμο, να συμμετέχει στη δόξα του Θεού. Αλλά για να συμμετέχει στη δόξα του Θεού, πρέπει να μάθω να δαμάζω, να δουλαγωγώ την καρδιά μου, το σώμα μου, τις επιθυμίες μου, το θέλω μου, μέσα στο Λόγο του Θεού, κάτω από το Λόγο του Θεού. Και αφού έστρεψε το βλέμμα του δεξιά και αριστερά, είδε αυτό το οποίο είχε προβλέψει ο Θεός πράγματι, και αυτός διαπίστεως το είχε προφητεύσει. Είδε τον κρυό, ένα κρυό τέλειο, έτοιμο για θυσία. Τον πήρε και τον θυσίασε. Και για δεύτερη φορά του μιλάει ο Θεός. Και τώρα έρχεται το τέλειον. Αδερφοί αγαπητοί, ακούστε με σας παρακαλώ. Περιμένουμε το τέλειον. Και το τέλειον είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Το τέλειον για το Αβραάμ ήταν πεπερασμένο, περιορισμένο, συγκρινόμενο, ανθρωπίνος και ανοήτως, με το τέλειο το δικό σου. Το τέλειο το δικό σου είναι να δεις το φθαρτό σου σώμα, άφθαρτο, σε μια στιγμή να μεταμορφώνεται, ερυπή οφθαλμού. Το δικό σου σώμα αθάνατο, σε μια στιγμή να μεταμορφώνεται, εν ρηπή οφθαλμού. Πλησιάζουμε στο τέλειο. Έρχεται το τέλειο. Έρχεται ο Κύριος. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει η Εκκλησία αγία και ένδοξη. Να παραλάβει εσένα άγιο και ένδοξο. Μια φορά ακόμη. Έρχεται να παραλάβει εσένα άγιο και ένδοξο στη βασιλεία του. Το θέλουμε? Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Και όταν σταθούμε και η όρασή μας πέσει πάνω σε αυτή την τελειότητα, όλα τα άλλα φαίνονται ασήμαντα, μικρά, άθλια, τιποτένια. Και όταν έσφαξε και θυσίασε το αρνί, τον κρυό, τότε ο Κύριος του λέει μοναδικό πράγμα: ορκίζομαι στον εαυτό μου. Ακούστε, ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι ο Θεός θα έδινε όρκο στον Αβραάμ, σε έναν άνθρωπο? Ο Θεός θα ορκιζότανε σε έναν άνθρωπο. Εδώ απαγορεύει ο Θεός να ορκιστούμε ο ένας τον άλλον, γιατί είμαστε ψεύτες όλοι. Και λέει, πάντα εσείς είστε ψεύτες, μόνο ο Θεός είναι αληθής. Και ο Θεός ο οποίος είναι αληθής δεν λέει αμήν, αμήν, λέγω ημήν, αληθώς, αληθώς σου λέγω, αλλά λέγω σου ορκίζομαι. Και επειδή δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό να ορκιστεί, σου λέει σου ορκίζομαι στον εαυτό μου. Μα τι είναι αυτό που λες, Κύριε? Τι νέα πράγματα είναι αυτά που λες? Νέα πράγματα. Ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου, το σπέρμα σου θα κυριεύσει τα σπήλα του εχθρού, εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη. Γιατί τρίτον, γιατί ύστερα από όλα αυτά υπάκουσας εις τη φωνή μου. Και εδώ είναι το τρίτο χαρακτηριστικό, αγαπητά μου αδέλφια, της απόλυτης εμπιστοσύνης του Θεού στον Αβραάμ. Θα ήθελα να ρωτήσω το Θεό: Κύριε μου, έχεις καθόλου εμπιστοσύνη?
Και αν μου απαντούσε ο Θεός, εσύ τι λες? Εγώ θα του έλεγα, πού να τη βρεις? Εδώ μας βλέπουμε έναν άνθρωπο, αδερφοί, τον οποίο ο Θεός εμπιστεύεται απολύτως. Εμπιστεύεται απολύτως. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ποιος θα παραλάβει ο Θεός? Εκείνος που του εμπιστεύεται απολύτως, ώστε όταν θα βρεθούν στον ουρανό δεν θα του δημιουργήσουν προβλήματα, όπως του δημιούργησε το χερούβ, το υπησκιάζον, ο αιωσφόρος, ο οποίος έγινε άγγελος σατάν και διάβολος. Ο Θεός δηλαδή θέλει να μας πάει στο σημείο αυτό, που να μας έχει απόλυτη και πλήρη εμπιστοσύνη, ώστε να ορκιστεί, όχι τώρα με λόγο όπως τον Αβραάμ, αλλά με έργο, με τη μεταμόρφωσή μας. Σε μεταμορφώνω, σε καθιστώ όμοιο ανεστημένο με τον ανεστημένο Χριστό, γιατί σε εμπιστεύομαι απολύτως. Σε εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι ότι θα είσαι ικανός εις τους αιώνες των αιώνων να βασιλεύεις. Άρα λοιπόν, εάν εγώ δεν μπορώ να πω ούτε στον εαυτό μου ούτε σε κανέναν από εσάς ότι είμαι αξιόπιστος στα μάτια του Θεού, τι ομολογώ? Ότι δεν είμαι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά ταυτόχρονα ομολογώ ότι ο Χριστός εργάζεται, όπως είπε ο Κύριος. Ο Πατέρας μου εργάζεται, εγώ εργάζομαι και ο Παράκλητος εργάζεται στη ζωή μας για να μας καταστήσει άξιους απόλυτης εμπιστοσύνης ενώπιον του Θεού. Να γιατί έστειλε το Χριστό. Να γιατί μας διδάσκει ο Χριστός. Να γιατί δεν εμπιστεύεται ο Θεός κανέναν άλλο να μας διδάσκει παρά μόνο το Χριστό. Να γιατί δεν εμπιστεύεται ο Θεός κανέναν άλλον να μας καθοδηγεί παρά μόνο το Χριστό. Κανέναν άλλον δεν εμπιστεύεται. Να γιατί δεν εμπιστεύεται ο Θεός κανέναν άλλον να μας οδηγεί και να μας διοικεί παρά μόνο τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να μας οδηγήσει στο να είμαστε της απόλυτης εμπιστοσύνης Του εκείνο το δευτερόλεπτο, εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Και εμείς σήμερα ζητάμε αναζωπήρωση. Αμήν. Αλλά πιο καλά να ζητήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, να μας καταστήσει αξιόπιστους. Αλλά δεν μπορεί να μας καταστήσει αξιόπιστος παρά μόνο αν βρούμε χάρη ενώπιον Του. Και δεν μπορούμε να βρούμε χάρη ενώπιον Του εάν δεν έχουμε πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Και δεν μπορούμε να έχουμε πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και να τρέμουμε στο Λόγο του εάν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν έρθει κατά χάριν να μας χαρίσει. Αμήν.